Ξεκινά από αύριο η διαδικασία της απογραφής πληθυσμού στη Λάρισα, όπως και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. 1.150 απογραφές θα εξορμήσουν στην πόλη και την περιφέρεια του νομού, με σκοπό να καταγράψουν τον πληθυσμό, με τη Στατιστική Υπηρεσία να δηλώνει έτοιμη να αναλάβει το βάρος και να ταπεξέλθει στην αποστολή που αναμένεται να λήξει στις 24 Μαΐου. Ο προϊστάμενος της Στατιστικής Υπηρεσίας του νομού Λάρισας, κ. Ζημίτης Ακελαρίου, ζήτησε τη βοήθεια των πολιτών και την αμέριστη συνδρομή τους, προκειμένου να διαθέσουν λίγο από το χρόνο τους για να εξυπηρετήσουν τους απογραφείς, οι οποίοι αν δεν βρίσκονται κάτοικοι στα σπίτια τους, θα τους αφήνουν ενημερωτικά σημειώματα. Προβλέπεται να γίνει η καταμέτρηση των οικοκυριών, η καταγραφή των μελών των οικοκυριών και τα ατομικά τους στοιχεία, όπως η επαγγελματική τους κατάσταση και η πηγή εσόδων τους από τις δραστηριότητές τους. Το δελτίο της απογραφής χωρίζεται σε τρία μέρη. Η πρώτη σελίδα αφορά στα στοιχεία της κατοικίας, συνθήκες στέγασης, και στη δεύτερη σελίδα αναφέρονται τα άτομα των μελών του νοικοκυριού. Τελειώνοντας αυτό το μέρος, αρχίζουν αναλυτικά τα δελτία απογραφής των ατόμων, όπου δίνουμε τα ατομικά μας στοιχεία αναφορικά με τον τόπο γέννησής μας, με τις γραμματικές μας γνώσεις, με την επαγγελματική μας κατάρτιση. Οι υπάλληλοι της απογραφής θα φέρουν διακριτικές κονκάρδες και τα διοριστήριά τους για να τους αναγνωρίζουν οι πολίτες όταν επισκέπτονται τις οικίες τους.